8η αγωνιστική της Master League. Κουρκούτες εναντίον Υποτών στο κλειστό του Περιστερίου. Οι Κουρκούτες με ρεκόρ 6-1 απέναντι στους Υπότες που μετρούν 7 ήττες και δεν έχουν πανηγυρίσει ακόμα την πρώτη τους νίκη. Έρχεται το πρώτο εύκολο καλάθι από τον Βεϊσάκη. 2-0 είναι αρκετά νωρίς με την πρώτη, με το πρώτο άγγιγμα θα λέγαμε. Δεν έχει την απάντηση από τους φιλοξενούμενους. Θέλουν να τρέξουν οι Κουρκούτες για 3. Εύστοχος ο Λαδιάς. Κάνει γρήγορα αυτό το 5-0. Για τους Υπότες, ένα δύσκολο σουτ από τον Σιαπάνη, είναι άστοχο και τώρα η μπάλα ξανά στα χέρια της ομάδας Κουρκούτες. Καρδιάς αριστερά για τον Νακόπουλο, αυτός πάει προς τα μέσα, το drive από τον Νακόπουλο είναι εύστοχο. 7-0, με άγριες διαθέσεις μπαίνουν στο σημερινό παιχνίδι οι γηπεδούχοι. Ήθελε να συνεργαστεί με τον Ντούκα. Η μπάλα παραμένει στην κατοχή του. 7 δευτερόλεπτα ακόμα για την επίθεση των Υποτών. Από τα αριστερά, ανενόχλητος, εκτελεί. Είναι άστοχος ο Δαλαμπύρας. Και έχουμε... Όχι, με συγχωρείτε, ήταν ο Παπασημακόπουλος. Στην επαναφορά οργανώνει ο Νακόπουλος. Λαδιάς το σκέφτηκε, δεν το πήρε. Από τα αριστερά τώρα ο Βεϊσάκης παίζει με πλάτη τον Παπαδόπουλο, κλείνεται εκεί από 2. Εκτελεί από μέσα απόσταση και ευστοχεί ο Βεϊσάκης. 9-0. Αλάνθαστη στις πρώτες τους επιθέσεις οι Κουρκούτες. Ο Λουπάς και το καλάθι από τον Λαδιά. Η ασίστηση από τον Ακόπουλο. Έντεκα-0. Σε καλή φόρμα δείχνουν οι κυπεδούχοι. Φιλοξενούμενοι ακόμα δεν έχουν καταφέρει να πετύχουν το πρώτο τους καλάθι. Αλλαγή κατοχής. Η μπάλα ξανά στους κυπεδούχους. Ακόπουλος. Ανενόχλητος. Το τρίποντο είναι μέσα. Από τον Σαρακινό. 14-0. Καυτοί, πολύ καυτοί Κουρκούτες, οι Κουρκούτες, με συγχωρείτε. Το κλέψιμο τώρα στην άλλη πλευρά, κυνηγάει τη φάση ο Σιαπάνης. Θα κάνει τελικά το φάουλ. Στο τρίποντο από τον Βεϊσάκη, έξω τελικά θα έρθει το τρίποντο άστοχο από τον Σαρακινό.
Ανανέωση επίθεση ωστόσο. Κακόπουλος, αμαρκάριστος, θα το πάρει, θα το βάλει. 17-0. Παρακαλώ. Με άγρια διαθέσεις οι Τουρκούτες. Και ούτε τώρα θα έρθει το πρώτο καλάθι από την προσπάθεια του Μούρτζου. Νακόπουλος. Παρακινδυνευμένη πάσα του, δεν πέρασε. Και έχουμε το λάθος. Θέλει να τρέξει και ο Σαμπάνης. Προσπαθεί ο ίδιος. 10 δευτερόλεπτα ακόμα για τους υπότες. Στο σίδερο ακόμα μια προσπάθεια. Ούτε τώρα ο Μούρτζος θα καταφέρει να βάλει την μπάλα στο δεκτάκι. Στο 0 παραμένουν οι υπότες. Κάνει ένα εύκολο λέει από ο Νακόπουλος. Την μπάλα ξανά στα χέρια του Σιαπάνη. Περνάει ωραία, δεν είναι καλή η πάσα του. Ο Μούρτζος έκανε το λάθος εδώ. Ήθελε να βρει τον Ντούκα. Ωστόσο η πάσα του ήταν λίγο πιο δυνατή. Και πέρασε πάνω από το συμπαίκτη του. Στο 0 παραμένουν οι υπότες. 17-0 το σκορ με 4-40 να απομένουν στην πρώτη περίοδο. Λαδιάς. Τσάκονας. Κίνησε τον Ακόπουλο, αυτός δεν το σκέφτεται στιγμή. Δεν δικαιώνεται ωστόσο. Ο Παπαδόπουλος μαζεύει. Πιέζεται εκεί ο Σιαπάνης. Καταφέρει να ξεφύγει, ωστόσο δεν πέρασε. Το κέντρο πριν συμπληρώσουν τα 8 δευτερόλεπτα. Και έτσι έχουμε το λάθος. Βήματα εδώ από τον Βεϊσάκη. Αλλαγή κατοχή ξανά. Οι Κουρκούτες θυμίζουμε προέρχονται από ήττα. Έτσι σήμερα θέλουν να επιστρέψουν νικηφόρα αποτελέσματα. Μάλιστα στην προηγούμενη αγωνιστική ήταν η πρώτη τους ήττα αυτή από την Space Ελλάς. Και 50 για το τέλος της πρώτης περίοδου, το τρίποντο, άστοχο, έρχεται επιθετικό rebound και παρολίγο η assist από τον Νακόπουλο. Δεν κατάφερε να ολοκλήρωσει ο Λαδιάς. Σιαπάνης στο Ντούκα και έρχεται το πρώτο καλάθι για τους υπότες. 17-2. Σχεδόν 7 λεπτά χρειάστηκε να περάσουν για να βρουν οι υπότες στο πρώτο τους καλάθι. Τσάκονας εκτελεί από την κορυφή, είναι άστοχος. Το rebound στα χέρια του Ντούκα. Θα γίνει το λάθος. Κλέβει τελικά ο Νακόπουλος. Και έρχεται το καλάθι από τον Τζάκονα. Πίεσαν εδώ οι Κουρκούτες και δικαιώθηκαν. Wow. 19-2. Σιαπάνης, Μούρτζος, εκτελεί. 19-4. Με το πεταχτάρι λέει το λεγόμενο. Ο Μούρτζος δίνει τους δύο πόντους στην ομάδα του. 19-4 στο συν 15 οι γηπεδούχοι που ξεκίνησαν αρκετά ζεστοί στο σημερινό παιχνίδι. Γυρίζει, εκτελεί, αστοχή ο Λεϊσάκης. Η αλλαγή τώρα στα θάτους. Θα περάσει στο παιχνίδι στη θέση του Βεϊσάκη.
Λαδιάς απέναντι για τον Ακόπουλο. Πήγε για βγήκε η μπάλα, δεν το έκανε το χατήρι. Τσαπάνης. Παπαδόπουλος τα χάσει. Τρέχουν στον εφηδιασμό τώρα οι Κουρκούτες. Ωραία πάσα. Δεν τελειώνει τη φάση, ωστόσο ο Σταθάτος ήτανε. Ούτε τώρα θα έρθει το καλάθι από τον Τζάκωνα. Είχαν την ευκαιρία εδώ για ένα εύκολο καλάθι οι Κουρκούτες. Ωστόσο δεν πήραν κάτι από αυτή τη φάση. Τσιαπάνης, όλο τον δρόμο προς τα μέσα. Θα τελειώσει ωραία ωστόσο. Τσάκωνας, πιεζόμενος, χάνει. Έρχεται το κλέψιμο για τους υπότες. Τσιαπάνης θέλει να τρέξει, ωστόσο επιστρέφουν γρήγορα οι γηπεδούχοι. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Ακόπουλος δεν θα περάσει η πάσα του. Ακόμα ένα λάθος. Και ακολουθεί το λάθος του Σιαπάνη. Απανωτά λάθη στις τελευταίες επιθέσεις. Δέκα δευτερόλεπτα ακόμα στην κατοχή των γηπεδούχων. Νακόπουλος τώρα βγάζει έξω. Η προσπίση πρέπει να φουστάρουν εδώ οι Κουρκούτες. Νακόπουλος παλεύει για το rebound και έχουν η κατοχή καταλήγει στα χέρια των υποτών, οι οποίοι έχουν 12 δεύτερα για να εκδηλώσουν την επίθεσή τους πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Σιαπάνης, 10 δευτερόλεπτα ακόμα. Σιαπάνης, Ντούκα, εκτελεί για 3 στο σίδερο. 3 δευτερόλεπτα, 2. Η εκτέλεση από το κέντρο, δεν θα βρει στόχο. Τέλος πρώτης περίοδου, 19-4. Οι Κουρκούτες προηγούνται των υποτών. Όλα έτοιμα για το ξεκίνημα της δεύτερης περίοδου. Η εκτέλεση Σιαπάνη είναι εύστοχη. 19-6. Στη δεύτερη περίοδο δεν άρχισε να βρουν το πρώτο καλάθι οι υπότες. Έρχεται το κλέψιμο εδώ, ο Ντούκα. Θα δώσει τη Σιαπάνη, ο οποίος θέλει να ηρεμήσει το ρυθμό. Παίζει με πλάτη. Θα καταφέρει να νικήσει τον Νακόπουλο για το 19-8. Μειώνουν κάπως οι υπότες στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου. Χαρακινός από την κορυφή, εκτέλεση είναι άστοχη του Σταθάτου. Σιαπάνης τώρα παίρνει ξανά ο ίδιος. Τεμπάνος στο Σιαπάνη. Ντούκα από μέσα απόσταση, δεν θα βρει στόχο. 19-8. Είναι 11 οι Κουρκούτες. Δυσκολεύεται εκεί ο Βεϊσάκης. Η μπάλα καταλήγει στον Λαδιά, ο οποίος εκτελεί. Είναι άστοχος. Προσπαθούν οι υπότες να βγάλουν μια είδους αντίδραση σε αυτό το πολύ καλό ξεκίνημα των γηπεδούχων. Η μάχη βγαίνει δικαιωμένος ο Κεγεμπάνος. Επέμεινε και πήρε τους δύο πόντους. 19-10, 9 η διαφορά, πέφτει σε μονοψήφιο μετά από ώρα.
Θα κάνει βήματα. Λάθος από τον Σταθάτο. Βγάζουν μία ακόμα άμυνα οι υπότες και έχουν την ευκαιρία να ρίξουν κάπως τη διαφορά. Λουκά. Το φλότερ είναι άστοχο. Θα έρθει το εξωτικό rebound. Σιαπάνη, 7 δευτερόλεπτα απέμεναν και εκτελεί. 19-13 το σκορ. Μειώνουν οι υπότες, κάτι που αναγκάζει τους κουρκούτες να καλέσουν time out. Αντεπίθεση από τους υπότες. 19-13 έχουν μειώσει πλέον στους 6 πόντους. Και τώρα θέλουν να βγάλουν αντίδραση οι κουρκούτες. Έρχεται το κλέψιμο ωστόσο. Και η μπάλα στα χέρια του Νταλαμπίρα, ο οποίος πέρασε το παιχνίδι. Θέλει να πάει όλο το δρόμο προς τα μέσα, θα πάρει το φάουλ τελικά. Πρώτο μαδικό για τους γηπεδούχους. Κανένα δεν έχει μέχρι στιγμής η ομάδα των υποτών. Μούρτζος, ένα δύσκολο σουτ. Έρχεται ο Κεκεμπάνος να πάρει το επιθετικό rebound. Θα γίνει ωστόσο το λάθος και το κλέψιμο. Και Νακόπουλος. Από τα δεξιά έρχεται η εκτέλεση του Λαδιά για να δώσει ξανά ανάσα στην ομάδα του. 21-13. Το κλέψιμο από τον Λαδιά. Θέλησε να σταματήσει τον εφηδιασμό ο Μούρτζος. Ένα για Λαδιά. Νακόπουλος. Λαδιάς βγαίνει από τα σκριν. Δεν του κάνει το χατήρι μπάλα. Μετά από μια περιπέτεια εκεί στο Στεφάνι. Λαμπίρας και Κεμπάνος. Μπαλά καταλήγει στο Σιαπάνι. Αυτός κλείνεται και από δύο. Δύσκολο σούτ, έρχεται επιθετικό rebound ωστόσο από τον Κεμπάνο, ο οποίος θα πετύχει το καλάθι. 21-15. Έρχεται το τρίποντο, απάντησε από τον Νακόπουλο. Πάμε. 24-15. Βλέπουν οι κουρκούτες, 3-2 τώρα, Νακόπουλος. Δεν θα έρθει το καλάθι από τον Σταθάτο. Συνεργάστηκαν ωραία εδώ οι κουρκούτες, ωστόσο το τελείωμα δεν ήταν αποτελεσματικό. Σιαπάνης, 4-40 για το φινάλι του πρώτου ημιχρόνου. Κολοσούτα από τον Μάση Μακόπουλο. Σιαπάνης παίρνει την μπάλα, 5 δευτερόλεπτα ακόμα, σταματάει, βλέπει το ρολόι, εκτελεί, στο σίδερο προσπάθειά του, μπάλα στα χέρια του Μούρτζου, Νταλαμπίρας, ούτε τώρα. Νακόπουλος θέλει να τρυπήσει την αντιβαλή άμυνα. Θα έρθει το καλάθι από τον Τσάκωνα για το 26-15, ξανά στους 11 η διαφορά.
ευκαιρία τώρα για γρήγορη επίθεση από τις Κουρκούτες. Σιαβάνης θα ερεμήσει το παιχνίδι. Καλαμπύρας, ο Κικεμπάνος θα πάρει, βγάζει απέναντι στον Σιαβάνη. Μπροστά του Σταθάτο, η εκτέλεση για τρεις, είναι εύστοχος ο Βασιμακόπουλος και ρίχνει τη διαφορά στους 8. Θα έρθει η απάντηση, όχι. Αυτός έρχεται στο επιθετικό rebound. Για τρεις, airball η προσπάθεια του Σταθάτου. Παραμένει ωστόσο στους Κουρκούτες. Αλλαγές για τις δύο ομάδες. Τώρα 5 δευτερόλεπτα έχουν στην κατοχή τους οι γηπεδούχοι για να εκδηλώσουν την επίθεσή τους. Στη γωνία ο Βεϊσάκης εκτελεί. Νέα στοχός, έρχεται ωστόσο να μαζέψει το rebound ο Τσάκωνας. Παλεύει εκεί, έχει double team πάνω του. Θα καταφέρει να πετύχει το καλάθι, ένα πολύ δύσκολο καλάθι εδώ από τον Τσάκωνα. Στους 10 ξανά η διαφορά, 28-18. Ο Αδόπουλος δεν περνάει η πάσα του. 3 με 3 τώρα και έχουμε το φάουλ. Έγινε πάνω στον Τσάκωνα. Ωστόσο δεν πήγε για εκτέλεση εκείνος, έκανε πάσα. Και έτσι θα γίνει επαναφορά εκτός γραμμής. Πόδι από τον Μούρτζο. Μπάλα ξανά στην κατοχή των γηπεδούχων. Ακόπουλος βρίσκει τον Τζάκωνα, ο οποίος θα πάρει το φάουλ ψηλά. Θα πάει στη γραμμή των βολών αυτή τη φορά. Έτοιμος για την πρώτη ο Τζάκωνας, ευστοχή. Δύο στις δύο από τον Τζάκωνα. Άστοχοι οι πότες. Μαζεύουν το rebound οι Κουρκούτες. Θέλουν να ανεβάσουν κι άλλο τη διαφορά. Βεϊσάκης. Σαρακινός. Αστοχή. Κακό το σούτ του. Ωστόσο η μπάλα παραμένει στους Κουρκούτες. Τέλεση υποπίεση. Δεν είναι εύστοχη του Τσάκωνα. Μαζεύουν οι πότες. 1-25 για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Καλαμπύρας. Βρίσκει τον Σιαπάνη, δεν τα κατάφερε. Νακόπουλος, ξανά έμπαλα στα χέρια του. Εκτελεί χωρίς να το σκεφτεί. Δεν κατάφερε να συγκρατήσει ο Τσάκωνας και έτσι. Έχουμε αλλαγή κατοχής, λάθος από τους Κουρκούτες. Σιαπάνης. Καλαμπύρας. Καταφέρει να περάσει. Και έχουμε χαμηλά το φάουλ. Επαναφορά για τους υπότες. Επίθεση 14 δευτερολέπτων. Πόδι από τον Τσάκωνα. Παδόπουλος. Στον Μούρτζο και εκείνος εκτελεί. 30-20. Νακόπουλος τώρα με 10 δευτερόλεπτα
να απομένουν στην κατοχή τους. Η τρίποντη εκτέλεση είναι άστοχη από τον Βεϊσάκη. 10 δευτερόλεπτα όλα για τους υπότες τώρα. Έχουν φάουλ να δώσουν οι γηπεδούχοι. Από τρία ομάδικα οι δύο ομάδες. 9 δευτερόλεπτα τώρα Σιαπάνη. Έρχεται το τέταρτο ομαδικό των Κουργουτών. Σιαπάνης, 2-1, πρέπει να εκτελέσει. Δεκάνε και αστροφούνε. Οι υπότες βρήκαν το σουτσι λίξ του χρόνου με το Κιγεμπάνο. Για το 30-22. Αυτό είναι και το σκορ του πρώτου ημιχρόνου. Το σύν 8 οι Κουρκούτες. Είμαστε έτοιμοι για δράση στην τρίτη περίοδο. Μπάλα στα χέρια του Λαδιά και οι Κουρκούτες είναι στην επίθεση. Τσάκωνας εκτελεί εκτός ισορροπίας του σουτ. Θα καταφέρει να βρει στόχο. Πίεση ψηλά τώρα από τους Κουρκούτες. Καταφέρουν να ξεφύγουν οι υπότες. Παραλίγο να έχουμε ένα πολύ ωραίο highlight από τον Παπαδόπουλο. Δεν του βγήκε ωστόσο. Παπαδόπουλος, πολύ ωραία κίνηση. Θα πετύχει το καλάθι. 32-24. Αραγκινός η εκτέλεση. Δεν ήταν ο Αραγκινός, με συγχωρείτε. Ο Λαδιάς ήτανε. Δεν θα έρθει απάντηση από τους υπότες. Κακόπουλος για το Λαδιά. Στο σίδερο προσπάθεια, μαζεύει ως το φέγγιο στο rebound. Και ένα Κακόπουλος τώρα θέλει να ρίξει κάπου στο ρυθμό. Από μέση απόσταση εκτελεί ο Τσάκωνας. 36-24. Ξανά ψηλά η πίεση από τους Κουρκούτες που τους καταφέρουν με δυσκολία να περάσουν το κέντρο. Παπαδόπουλος δεν το σκέφτεται. Τρέχει σαν ο Λαγόπουλος. Μέσα και αυτό από τον Τζάκωνα. 38-24. Στην 14 ανεβάζουν ξανά τη διαφορά οι Κουρκούτες. Παπαδόπουλος θα δώσει αντίπαλο. 3-2 τώρα. Να δούμε αν θα φτάσουν μέχρι το καλάθι. Δεν θα το κάνει. Ο Τσάκωνας ωστόσο θα πάρει το φάουλ και τις δύο βολές. Σιαπάνης. Ξανά ψηλά η πίεση από τους Κουρκούτες. Το σίδερο. Η προσπάθεια και έτσι έχουμε αλλαγή κατοχής, καθώς η μπάλα πέρασε εκτός. Σαρακινός τώρα οργανώνει. Λακόπουλος. Πέρασε η πάσα του, δεν καταφέρω του καν να κόψει. Καρακινός θα πετύχει το καλάθι. Σαραντα 41-24. Ξεφεύγει ξανά η διαφορά.
Άστοχο το τρίποντο, έρχεται το rebound από τον Κικεμπάνο. Θα πάρει τις δύο βολές εκείνος. Κόμπουλος. Ηρεμεί ο Τσάκωνας. Ρυσάκης το σκέφτεται, το παίρνει και το βάζει. Σαρατέσσερα, 24 στους 20 πλέον η διαφορά. Ξεφεύγουν οι κουρκούτες. Δεν μειώνει ο Παπαδόπουλος. Σιαπάνης κάνει προς στιγμή το κλέψιμο, ωστόσο η κατοχή είναι για τους κουρκούτες. Σιαπάνης πάει προς τα μέσα, δεν τελειώνει η ωραία τη φάση. Νακόπουλος για τον Τσάκωνα, θα πάρει το φάουλ εκείνος. Στη γραμμή των βολών ο Τσάκωνας, στο σίδερο η πρώτη. Για τον Κικεμπάνο. Ωραία, πάσα την Ντούκα, υποδέχεται ο Σιαπάνης. Θα πάρει το σουτ υποπίεση, το εξωτικό rebound από τον Κικεμπάνο και το φάουλ από τον Τσάκωνα. Σαρανταπέντε-24. 5-13 για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Ξεφεύγουν οι μπουρκούτες σιγά σιγά. Έχω χτίσει μια διαφορά ασφαλείας με τις πότες να μην βρίσκουν απάντηση. Λαδιάς για τρεις. Δεν έρχεται το καλάθι. Μαζεύει ο Μούρτζος. Κικεμπάνος θα περάσει στο κέντρο. Καλαμπύρας. Μούρτζος. Από το ύψος των βολών δεν είναι εύστοχος. Θέλουν να τρέξουν οι κουρκούτες. Βάζει πλάι το Σιαπάνη. Δεν ήταν εύστοχος ο Νακόπουλος αυτή τη φάση. Μόνο στον Νταλαμπύρα ξεχασμένος, δεν θα τελειώσει την φάση. Ολομόναχος βρέθηκε εκεί. Ο παίκτης των υποτών δεν καταφέρει να βάλει την μπάλα στο καλάθι. Κλέψουμε από το Σιαπάνη τώρα. Ελευθερώνεται με τις τρίπλες του. Thank you.
3:50 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Νακόπουλος με την μπάλα στα χέρια. Σαρακινός. Λαδιάς. Νακόπουλος βάζει πλάι τον Σιαπάνη, έρχεται για βοήθεια ο Μούρτζος. Απέναντι εκτέλεση. Είναι άστοχη από τον Τσάκωνα. Έρχεται στο Λαδιάς με το εξαιρετικό rebound, δεν θα καταφέρει να πετύχει το καλάθι. Σιαπάνης κλείνεται και από δύο, καταφέρει να ξεφύγει. Επιστρέφουν σιγά σιγά οι κουρκούτες. Μουρτζός θα πάρει το screen. Παπαδόπουλος, το down team πάνω του. Σιαπάνης, 3 δευτερόλεπτα, 2 πρέπει να εκτελέσουν, το κάνει ο Τσικεμπάνος, το σίδερο στο σιγουροστάθεια. Παπαδόπουλος παίζει με πλάτη, αρκετά δυνατός ο Παπαδόπουλος. 2-2 τώρα στον εφημιδιασμό. Λαδιάς. Σαρακινός για 3. Άστοχος. Ανανεώνεται η επίθεση για τους κουρκούτες. Βεϊσάκης, Νακόπουλος. Ούτε τώρα. Λαδιάς ακόμα ένα επιθετικό rebound και θα πετύχει το καλάθι. Για το 47-24. Τέσσερα το σκορ. Λάθος από τον Σιαπάνη. Και μπάλα ξανά στα χέρια των γηπεδούχων. Αθάτος, κλέβει ο Νταλαμπύρας. Να δούμε αν θα πάει μόνος μέχρι μέσα. Θα κάνει το λάθος. Κλέβει ο Νακόπουλος. Βλέπει το Λαδιά, ο οποίος ανενόχλητος θα βάλει το καλάθι. Για το 49-24. Δείχνουν ότι δεν μπορούν να βγάλουν αντίδραση οι φιλοξενούμενοι. Από την άλλη, οι κουρκούτες βρίσκουν εύκολα το δρόμο προς το καλάθι. Σιαπάνης προσποιείται, θα πάει προς τα μέσα, δεν θα πετύχει το καλάθι. Θα καταφέρει ωστόσο με κάποιο τρόπο να πάρει ξανά την μπάλα στην κατοχή του. Και το φάουλ από τον Τσάκωνα επάνω στη Σιαπάνη. Έχουν πληρωθεί τα 5 ομαδικά για τους κουρκούτες. Από την άλλη 2 έχουν οι πότες μέχρι στιγμής. 1 λεπτό απομένει ακόμα στην τρίτη περίοδο. Σιαπάνη στη γραμμή των βολών. Εύστοχο στην πρώτη. Εύστοχος και στη δεύτερη, 2 στους 2 από τον Σιαπάνη. Ξεμαρκάρεται ο Σταθάτος. Λαδιάς. Τον Βεϊσάκη. Ξανά η μπάλα στο Σταθάτο. Βεϊσάκης εκτελεί για 3, ενώ τελείωνε ο χρόνος. 52. 26. Όλο το δρόμο μπροστά μέσα ο Σιαπάνης. Θα αφήσει ωραία την μπάλα στο καλάθι. Το
φάουλ πάνω στον Λαδιά. Ήταν το τρίτο ομαδικό των υποτών. Έχουν άλλο ένα να δώσουν. Λαδιάς εκτελεί, είναι άστοχος. Παπαδόπουλος προσπαθεί να βρει τον ταλαμπήρα στο σώμα Λαδιάς. Θα κλέψει, θα πετάξει και τη μπάλα πίσω από το κέντρο. Τέλος της περίοδου. 52-28 μπροστά οι Κουρκούτες. Ξεκινάει η τέταρτη περίοδος. 52-28 μπροστά οι Κουρκούτες, οι οποίοι έχουν χτίσει μια διαφορά ασφαλείας στο παιχνίδι. Ενώ έρχεται το κλέψιμο από τον Νακόπουλο. Δεν θα περάσει πάσα, ωστόσο διατηρούν την κατοχή οι γηπεδούχοι. Ξανά στα χέρια του Νακόπουλου η μπάλα. Ήθελε να βρει τον Σαρακινό. Δεν πέρασε ωστόσο η πάσα του. Θυμίζουμε ότι αυτή είναι η 8η αγωνιστική της Master League. Παπαδόπουλος δεν εκτελεί σωστά. Την μπάλα στα χέρια του Νακόπουλου, ο οποίος θα πάρει το φάουλ από τον Ντούκα, ο οποίος παραδέχεται. Δεν το σκέφτεται λεπτό. Ο Σταθάτος, αυτός είναι άστοχος. Σκαπάνει τώρα με την μπάλα στα χέρια. Σκαπάνεις. Θα πάει μέχρι μέσα, θα πετύχει το καλάθι ο Βασιμακόπουλος. Τα 92-30 στους 22 η διαφορά. Σκαπάνεις ψηλά από όλους, μαζεύει το rebound. Θα οργανώσει και αυτή την επίθεση. Σκαπάνεις, αποφεύγει τον αντίπαλό του, γυρνάει, εκτελεί, ωστόσο είναι άστοχος. Σαρακίνος τώρα. Λαδιάς. Στα χέρια του Ναρκόπουλου, ο οποίος θα βρει ωραία το Σαρακίνο, θα κοπεί ωστόσο από το Σκαπάνι. Παλεύει, βρίσκεται τον αντιπάλου τον συμπαίκτη του. 6 δευτερόλεπτα, δεν θα πετύχουν κάτι σε αυτή τη φάση οι Κουρκούτες. Ντούκα. Ξανά για το Σιαπάνι. Μούρτζος τώρα έχει απέναντί του τον Ακόπουλο. Ξανά Μούρτζος με τον Ακόπουλο. 2-1, πρέπει να εκτελέσει, δύσκολο σουτ. Έχουμε λήξη του χρόνου επίθεσης. Βγάζει την άμυνα οι Κουρκούτες. Σάκωνα στη θέση του Σαρακινού τώρα. Και ο Λαδιάς με την μπάλα στα χέρια. Τα πάει όλο το δρόμο προς τα μέσα ο Λαδιάς. Πέρασε και βρήκε μπροστά του. 54-30. Σκαπάνης. Η εκτέλεση από τη γωνία. Το σίδερο. Η μπάλα στα χέρια των γηπεδούχων. Λαδιάς έρχεται να υποδεχτεί. Περνάει, θα κάνει το λάθος ωστόσο. Σκιαπάνης, έχει στα αριστερά την επιλογή, μπροστά θέλει να τελειώσει μόνο στη φάση ο Σκιαπάνης. Λάθος ξανά από τους Κουρκούτες. Την μπάλα στα χέρια των υποτών. Σκιαπάνης. Μούρτζος καταφέρει να κρατήσει. Σκιαπάνης εκτελεί. 54-32. Συνεχίζει την προσπάθεια του Σκιαπάνης. Είναι αυτός που
μπορούμε να πούμε πως ξεχωρίζει από τους υπότες στο σημερινό παιχνίδι. Το τρίποντο από τον Τσάκονα είναι άστοχο. Λαδιάς παλεύει για ακόμα ένα εξαιρετικό rebound. Μπάλα στους καταλήγει στα χέρια του Σιαπάνη. Παπαδόπουλος θα βρει τον Τζούκα, το σταματάει, θα πάρει τις βολές. Σαρακινός στη θέση του Λαδιά τώρα. Εύστοχος στον πρώτο του όλοι ο Ντούκα. Δύο στους δύο, αλάνθαστος ο παίκτης των υποτών. Ο double team και το κλέψιμο από τον Ντούκα. Όλο το δρόμο προς τα μέσα, άστοχος. Ο Βασιμακόπουλος μαζεύει ξανά ο ίδιος. Κόπουλος τώρα θέλει να τρέξει, βρίσκει το Σαρακινό, δεν θα τελειώσει εκείνο στη φάση. Η μάχη για το rebound, η μπάλα παραμένει στα χέρια των γηπεδούχων. 5 και 14 για το φινάλι του παιχνιδιού. Σιαπάνη πιέζεται από τον Νακόπουλο. Παπαδόπουλος προσποιείται. Φτάζει λεπτά για το τέλος της επίθεσης. Θα πάρει το φάουλ ο Παπαδόπουλος. Σιαπάνης. Το κλέψιμο από τον Τσάκονα, ο οποίος ανενόχλητος αφήσει την μπάλα στο καλάθι για το 56-34. Μουρτζός πετύχει το lay-up 56-36 στις 20 και τώρα στις 22. Σε μια φάση που η διαφορά μπορεί να ανέβει και στους 23. Ο Σταθάτος πέτυχε το καλάθι, έχει την ευκαιρία για τον έξτρα πόντο. Με 4 λεπτά να απομένουν, νομίζω πως όλα έχουν κρυφθεί στο σημερινό μάτς. Τουρκούτες δείχνουν πόσο θέλουν τη σημερινή νίκη, από την άλλη υπότες φαίνεται πως δεν θα αποφύγουν την 8η ήττα του στο πρωτάθλημα. Φάουλ τώρα πάνω στον Νακόπουλο. Μέσα η πρώτη. Μέσα και η δεύτερη. Μπαλαμπίρας. Παίρνει το σκρίν από τον Κεκεμπάνο. Μούρτζος. Δίνει στο Κεγεμπάνο, Σιαπάνης, ξανά για τον Ταλαμπίρα, αυτός εκτελεί υποπίεση, είναι άστοχος. Λαδιάς, θέλει να βγάλει
εχνιδιασμό για την ομάδα του, ωστόσο θα κάνουν το λάθος οι Κουρκούτες. Θέλησαν να τρέξουν στο ανοιχτό γήπεδο. Τρία και δέκα για το φινάλε. Σταθερά μπροστά οι Κουρκούτες. Καλαμπύρας εδώ. Ταλαιπωρείται. Θα καταφέρουν να του κλέψουν την μπάλα. Τρεις με έναν και έχουμε βήματα από τον Σταθάτο. Έχασε την ισορροπία του εκείνος. Και έτσι έγινε το λάθος. Κυνηγάει ο Λαδιάς. Τα λάθη από τον Παπασημακόπουλο. 62-38. Σταθάτος, άστοχος από τη γραμμή του τρυπόντου. Απάνης τώρα με την μπάλα στα χέρια. 2-15 για το τέλος. Μούρτζος πάει προς τα μέσα, θα πάρει το φάουλ. Από 3 ομαδικά για τις δύο ομάδες. Άστοχη η πρώτη του Μούρτζου. Έτοιμος αυτός για την δεύτερη. Άστοχη και η δεύτερη. 0-2. Λαδιάς. Έχει ακόμα πολύ ενέργεια ο Λαδιάς. Αυτά τους δεν είναι στοχή. Στο συμπάλα παραμένει στους Κουρκούτες. Λαδιάς. Θα πάρει το τρίποντο στο σίδερο. Απάνης. Καλαβύρας. Πάλεψε. Δεν δικαιώθηκε. Και απάνης, δείτε εδώ. Τρέχει σε όλο το γήπεδο. Ξεχωρίζει σήμερα από τους υπότες ο Σιαπάνης. Βγάζει πολύ ενέργεια με την ομάδα του να βρίσκεται στο μείον 22, παρακαλώ. Και με 1-26 να απομένει για το τέλος. Εδώ θα κάνει το λάθος. Στην άλλη πλευρά ο Νακόπουλος θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 64-40. Έχουν ξεφύγει πλέον οι Κουρκούτες. Ξεχάστηκε εκεί ο Κεκεμπάνος, δεν θα καταφέρει ωστόσο να πετύχει το lay-up. Βρίσκουν τώρα ανοιχτούς χώρους οι δύο ομάδες, καθώς έχει αρχίσει να επιδρά και η κούραση με 52 δευτερόλεπτα να απομένουν για το φινάλε. Εδώ χάσει το φακό του ο Τσάκωνας. Γι' αυτό έχουμε και αυτή τη διακοπή. Όλα καλά με τον Τζάκωνα. Και έτσι έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι. Μέσα η πρώτη βολή. Μέσα και η δεύτερη. Yeah.
Γιαπάνης, άστοχη προσπάθειά του, 40 δευτερόλεπτα ακόμα, παρακινδυνευμένη πάσα από τον Νακόπουλο, ωστόσο τέτοια ώρα μπορεί να πάρει τέτοιες προσπάθειες, καθώς όλοι έχουν κρυφθεί. Νταλαμπίρας άστοχος, ξανά στα χέρια του η μπάλα. Ούτε τώρα καλάθι για τους υπότες. Ο Νακόπουλος έχει ακόμα ενέργεια. Σαρακινός από αρκετά μακριά, άστοχη προσπάθειά του, 10 δευτερόλεπτα και το τελευταίο καλάθι νομίζω θα έρθει από τους υπότες. 66-42 τελικό σκορ εδώ στο Γουσουπού. Οι Κουρκούτες επικρατούν των υποτών και έτσι θα πάρουν την 7η νίκη τους, ενώ αυτή είναι η 8η ήττα των υποτών στο φετινό πρωτάθλημα.